να του πάει στο δίπλα πλατό. Δηλαδή, μισό, όχι, θα πάρω, δεν μπορεί. Μάνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κανείς δεν μου το είπε ποτέ αυτό. Τι φοράγατε πάνω. Σε ευχαριστώ, μητέρα. Λοιπόν. Όπως καταλαβαίνεις, το προδωμάτιό μου δεν θα ξοδευτούμε, θα μείνει με το ένα κομμωδίνο. Δεν θα χρειαστούμε δεύτερο κομμωδίνο, όπως καταλαβαίνετε, μετά από αυτό το σχόλιο. Λοιπόν, και πάμε σε ένα επόμενο θέμα. Τρίτη ηλικία και ρευματισμοί. Κάτσε πώ το σηκώσει μαμά μου. Μαμά μου, εσένα ήθελα, με συγχωρείτε. Λίγο γρήγορα γιατί είμαι στη τηλεόραση. Δεν μου λες, μαμά. Όταν ήμουν εγώ μωρό, πάνες είχαμε. Είπε όχι. Μισό λεπτάκι, σε βάζω ανοιχτή ακρόαση, μην πεις και τίποτα άλλο. Περίμενε, μαμά, ένα-ένα. Ό,τι είπες μέχρι εκεί. Είχαμε πάνε στη δικιά μου εποχή, μανούλα. Όχι, όχι. Ρε, στοπ, 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 στοπ. Δηλαδή, τι. Από απαλό. Από απαλό. Πετσέτα, απαλή πετσέτα. Μαμά, άστο, δεν πειράζει. Απορώ, δηλαδή, αν την εποχή εκείνη, έτσι όπως το λέμε, και πού το θυμάσαι κιόλα. Δηλαδή, αν... Πρόσεχε, θα πεις τίποτα άλλο. Φτάνει, φτάνει. Εμείς όλο το σόι μιλάμε πολύ τη μέρα. Το βράδυ γινόμαστε μουγκοθόδωροι. Όλοι μας μιλάμε πολύ. Οικογενειακός, παιδιά, σκυλιά, μέχρι και ο σκύλος παρλάρει. Λοιπόν, μάνα, σε αφήνω. Παιδιά, δεν το ήξερα ποτέ. Ούτε εγώ. Μάκη! Καταλαβαίνεις. Μα συνδέουν τόσα πολλά. Οι μανούλες σας. Λέναν οι μανούλες. Αυτό λέει. Έβλε όλη μέρα. Και φτάνει. Φτάνει. Θα τα πει όλα. Άλλος ένας λόγος να εκτιμάς τη μανούλα που πλένε την μπάνα. Απίστευτο. Βεβαίως. Και πάμε τώρα να πούμε για τον προστάτη. Εσύ μην χάσεις την ευκαιρία. Μα μόνο σου τα λες και εσύ. Μόνο σου τα λες. Τα μανουάλια και εσύ. Και μας τα έραξες τώρα. Τι να πω. Να πω το ψέμα, δεν το θέλω. Τώρα θα πάω σπίτι, θα μου λένε τα παιδιά. Γράφτε και αυτό αλήθεια, μαμά. Και πώς καθαριώσασταν εσείς. Πώς σας πλένανε. Με νεράκι. Πώς κυκλοφορούσατε. Με νεράκι. Μπράβο. Έχουμε προοδεύσει παιδιά τεχνολογικά. Εγώ θα δείξω τον Downtown. Αχ, εδώ. Θα δείξω τον Downtown γιατί αυτή τη φωτογραφία. 2, 3, 4 τέτοιες μαζί.